Εντοπίστηκε και στην Ελλάδα υποπαραλλαγή πυρόλα, θέτοντας σε εγρήγορση τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Πρόκειται για παραλλαγή της όμικρον με κύριο χαρακτηριστικό της και είναι σε αυτό που εστιάζονται οι ανησυχίες, τις πολλές μεταλλάξεις που φέρει το συγκεκριμένο στέλεχος. Έχει περίπου 30 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη νακίδα, δηλαδή την πρωτεΐνη που χρησιμοποιεί ο ιός για να εισέλθει στα κύτταρα μας. Αυτός ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων ανησυχεί λίγο από την άποψη ότι μπορεί να μην αντιμετωπίζεται επαρκώς από τα εμβόλια. Είχε αρχικά εντοπιστεί σε 4 χώρες, στο Ισραήλ, στη Δανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να θέλουν την συγκεκριμένη υποπαραλλαγή να μεταδίδεται εύκολα. Ίσως θα επικρατήσει. Από την άλλη πλευρά όμως δεν φαίνεται να επιβαρύνει τις εισδοχές στα νοσοκομεία. Η κατάσταση στα νοσηλευτήρια στην Κύπρο παραμένει σταθερή παρά το γεγονός πως καταγράφονται αυξημένα κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Γύρω στα 1000 με 1200 την εβδομάδα, και αυτά είναι αυτά που κοινοποιούνται. Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία δεν κοινοποιούνται στο Υπουργείο. Τα περιστατικά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αρκετοί από την κοινότητα δεν έχουν εμβολιαστεί εδώ και πολλούς μήνες. Το εμβολιαστικό πλάνο του Υπουργείου Υγείας εναντί του κορονοϊού αλλά και της εποχικής γρίπης τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, στα εμβολιαστικά κέντρα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, οι δικαιούχοι θα μπορούν με μία επίσκεψη να εμβολιαστούν και με τα 2 εμβόλια.